Έχω έναν απολογισμό του Παναθηναϊκού με προπονητή Ζουνίδη στο πρωτάθλημα. Σε 6 μάτς έχουμε 3 γκολ. Ένα είναι του Λουντ με τον ΠΑΟΚ, που θυμόμαστε όλοι πώς βγήκε. Ένα του Μπέρ στον Ατρόμητο. Ένα του Μπέρ και ένα του Λέτο μέσα στα χιόνια εκεί πέρα με μια κεφαλιά. Φίλε, να σου πω κάτι σε αυτό πάνω που λες. Με Στραματσόνη έκανες περισσότερες ευκαιρίες. Ισχύει, αλλά με Στραματσόνη. Σας είπα όλοι. Με Στραματσόνη η άμυνα ήταν χωνή. Ενώ τώρα η άμυνα έχει βελτιωθεί. Τώρα όσες νίκες έκανες με 1-0. Ποιες ήταν οι μετυχημένες μεταγραφές του Στραματσόνη, φίλε, από τις 19 που έκανε. Ποια βγήκε μία. Πόσα γκολ έφαγες με τον Ροζουνίδη. Δεν βγήκε καμία. Ένα γκολ. Στο πρωτάθλημα λες. Ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα μιλάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε πόσα μάτς. Σε 5 μάτς. Σε καλό δρόμο είσαι. Ναι. Επίσης, βάζει το Βιγιαφάνιες εξτρέμ. Συνέχεια. Ο Βιγιαφάνιες παίζει εξτρέμ. Αυτό είναι αδιανόητο. Φίλε, το Βιγιαφάνιες σε τζαρτζάρισμα θα βγει έξω από τη θύρα 9. Σε τζαρτζάρισμα ο Βιγιαφάνιες θα πάει στη Γαδά απέναντι από πίσω. Το μόνο θετικό που βλέπουμε ο Ζουνίδη είναι η ανάδειξη των αδερφών Βλαχοδήμων, των δύο Βλαχοδήμων, και που προωθεί στην ομάδα. Όχι, δεν είναι αυτό το θετικό. Ποιο Βλαχοδήμος, ρε. Βγαίνει σε μια φάση, σε μια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, ο Βλαχοδήμος έξω αριστερά. Και δεν υπάρχουν ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα και ο σέντερ μπακ έχει τύχει να είναι 12 μέτρα μακριά και αντί να πάει εσωτερικά να μπει ή να σουτάρει, πάει απ' έξω. Και του λέω Ζουνίδης, ρε μαλάκα, απ' έξω πας. Από μέσα πρέπει να μπεις. Δύο πράγματα, φίλε. Αν ρωτήσω το παρατηρήσει, κάτι που δεν θα το παρατηρήσει. Ναι, πολλά βελτιώσει ο Βλαχοδήμος. Αλλά τουλάχιστον παίζει. Δηλαδή, ο Στραματσόνη τον πλήρωνε κανονικά Παναθηναϊκό στο Βλαχοδήμο και έκανε προπόνηση με την ΚΑΠΑ 20. Μόνο αυτό ήταν. Τουλάχιστον τώρα παίζει. Αδερφή. Βγήκε εδώ χοντροπαλά ο Χρυσαυγίτη, ο Αριανός με την κοιλιά. Πέρα εδώ, ρε. Πα και κυνηγά. Πα και κυνηγά του Πακιστανού, ρε Χρυσαυγίτη. Λέει ναι. Με 12 αιματοκρίτη, ναι. Και του Ιρανού, ναι. Τους Γεωργιανούς γιατί δεν τους κυνηγάς, γιατί έχει ξύλο και πιστολίδι. Τους Ρώσους γιατί δεν τους κυνηγάς, γιατί έχει πιστολίδι. Πάμε παρακάτω. Δεν βρέθηκε ένας να πάει με τον Γεωργόπουλο. Ρε, ρε, αυτό που είναι τελείωση, στο σταμάτα λίγο ρε, Θεσσαλονικής. Σας πείραξε το αλάτι του Μπουτάρι. Να το βάλεις ένα πορμπαγάς, του πάει στο Σέιχ Σου. Να του πει, Παπαγεωργόπουλε. Δεν πειράζει, οικονομία στο αλάτι. Παπαγεωργόπουλε, φέρε πίσω τα λεφτά και να σε βγάλει από το πορμπαγάς. Παλικάρια Χρυσαυγίτες με Ιουγκοσλάβες γκόμενες, ναι, και στη Βουλγαρία, πώς το λένε, εταιρείες. Και στο Γευγελί να παίζουμε τα καζίνο. Και επειδή, σταμάτα σύρε. Μισό λεπτό, και επειδή έκλεψε ο Παπαγιουργόπουλος να φωώσουμε τον Πουτάρι γιατί πάγωσαν οι αλαπιέρες. Σταμάτα σύρε, του Πουτάρι εσύ, σταμάτα. Του Πουτάρι εσύ. Έσπασε. Σταμάτα σύρε. Τους φάγανε τα λεφτά τους μπαλάκες του Θεσσαλονικής. Και τους πήραξε ο Μπουτάρης με το αλάτι. Άκου τώρα, τους αρχιμαλάκες που δεν έχουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους, ούτε οι ταξιτζίδες, οι αντιεπαγγελματίες, πάνε με στο πανόραμα, λέει του Ροντρίγκες η γυναίκα, δεν πάω, λέει, δεν έχω, λέει, αλυσίδα, λέει, στο αμάξι. Φταίει τώρα, τους φταίει. Και που σαν άνθρωποι, Κώστα, και που σαν άνθρωποι δεν φιλοτιμήθηκε ένας να πει περιμένει να σου στάσει τόσο κόσμο. Εγώ είμαι μόνο οδηγός μέσα, έτσι. Ας πάρω μια γιαγιά, έναν ηλικιωμένο, να το πάω μέχρι. Γιαγιά ηλικιωμένο. Καμιά κόμμα να την πηδήξει, θα την έπαιρνε. Πάμε, λέγε ακόμα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Τώρα Φόδωρος από Κυλκής, ο παδός του, Φόδωρε. Καλησπέρα πάλι από την αρχή. Τελείωσε το μονόλογο, ρε, αυτό που λέει. Ναι, τον τελείωσε. Του ΠΑΟΚ. Μία είναι ομάδα, ωραία, τελείωσε. Ένα Τζόρνταν κάνει για τους πέντε άλλους εσάς. Ήθελα να πω για το ευτυχισμένο βλέμμα του Μαλάτου, ρε, που βλέπω από την τηλεόραση καμιά φορά όταν χάνεται. Ρε Μαλάτου, αυτό το βλέμμα και το χαμόγελο το πήρες από τις μεγαλειώδεις πορείες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Έτσι. Έχετε πρόβλημα, δεν σας θέω. Εσύ ειλικρινά δεν θέλω, δεν προσβάλλω ανθρώπους. Θα το πω χαριτολογώντας, με θυμίζει μια παλιά διαφήμιση Μπόνζο τρώμε γαριδάκια, ρε, που είχε να. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δηλαδή και να μιλάτε σε κάποιον. Να με βάλουν σε καμιά παρόμοια. Άμα σε βάλουν και σε καινούρια, δεν θα δουν τα παιδιά ποτέ γαριδάκια. Καλό είναι και αυτό να κάνει την ίδια τροφή. Εσύ μιλάς για ομορφιά στο κριτή. Να σε δούμε που είσαι όμορφο. Εσείς που είστε όμορφοι στο κριτή. Οι γυναίκες με τους σκόνους τους ποντιακούς που κλάουν και σηκώνεται από κάτω σκόνη επειδή είναι χαμηλόκολες. Δεν σε μοιράζει, μοιράζει ο Μαλάτος. Όχι ρε, και εγώ ρε Ραπτόπουλος θα και σε ένα καραπλώτσι με να πούμε. Εκεί θα σου να πόντιος και όμορφος, κάνας μηταράς, κάνας αυταράς, κάνας τετραγωνοκέφαλος, η γυναίκα σου.